Μια παράσταση λοιπόν του 2021 του Μάρκου στο Δελφινάριο. Ήτανε μόλι. Ναι. Μόλι είχε βγει από το Survivor 30. Ακριβώς. Ουσιαστικά διαδραματίζει ο Μάρκος Εφερλής στο Δελφινάριο τον Τριαντάφυλλο μέσα στο Survivor. Διακομωδή. Ναι. Διακομωδή, ναι. Και διαδραματίζει ό,τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο Survivor. Όντως μιλάει για το παιδί του, για τη γυναίκα του, με τον τρόπο που ο Μάρκος μιλάει. Δηλαδή. Όχι, είναι λάθος αυτό. Σατιρίζοντας τον Τριαντάφυλλο, τον ενόχλησε πάρα πολύ. Λογικό ακούγεται. Θέλετε να δούμε όμως τι ήταν αυτό το οποίο ενόχλησε τον Τριαντάφυλλο και τι είπε ο Τριαντάφυλλος. Ναι, αλλά μιλάμε για το θέατρο το 21. Τα είναι από το 1980, όλα επιχούντας. Το 21, πάμε μετά από 4 χρόνια. Μου στέλνετε πολλά μηνύματα για χθες για τον Μάρκο Σεφερλή, για το κράξιμο που έριξε. Κάποια ήταν με χιούμορ, το παραδέχομαι και εγώ, τα έκανα story, κάποια όμως δεν ήταν ωραία. Όχι, καθόλου. Μάρκο μου, όπως σε έπαθρο επικοινωνίας που βάζει το γιο μου και καλά να μιλάει σε όλο τον κόσμο και να λέει «Μπαμπά, δεν είμαστε περήφανοι για σένα, ότι δεν αλλάξαμε σπίτι, ότι μη γυρίσεις, δεν σου λέμε τη διεύθυνση με τη μαμά κτλ». Ήταν απαράδεκτο. Γιατί και εσύ έχεις παιδί και φαντάζεσαι με όλα αυτά που κάνεις κάποια που είναι καραγιοζηλίκια να λένε στο παιδί σου «Άλλαξε επίθετο γιατί ξεφτιλίζεσαι». Αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον. Είναι ωραίο αυτό, δεν είναι ωραίο. Σε έχω στηρίξει πολλές φορές σε φιλανθρωπικούς αγώνες, στο θέατρο. Έχω έρθει πολλές φορές να σε δω. Έχω πει τα καλύτερα στο Open καλοκαιρινή. Έχω μπει που σε κράζανε για πίδαυρο και έλεγα τα καλύτερα. Αυτό δεν ήταν ωραίο, πέγανες. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Θες πολύ να λέω για το γιο σου και για την γυναίκα σου. Θες να λέω για την οικογένειά σου, μεγάλε. Είναι ωραίο αυτό. Είναι ωραίο να λες για την οικογένεια σε κάποιον που δεν μπορεί να απαντήσει εκεί. Όταν είχα πάει εγώ να δω την παράσταση με Σάκη και Μαριαλένα, αυτό δεν το είχε πει. Ένα-ένα, γιατί με έχετε λίγο κάψει. Δεν το είχε πει. Γιατί ήμουν εκεί, δεν το είχε πει. Εχθές το είδα αυτό. Αυτό ήταν. Δεν ξέρω γιατί τώρα, πώς και τι. Δεν είναι ώρα να βάζει οικογένειες, φίλε. Οι οικογένειες δεν τις βάζει στο στόμα σου, ούτε σε σάτυρα, ούτε για πλάκα. Μου λέγανε, δεν τρέπεσαι. Και ένα μικρό παιδί, δημοτικό, Δευτέρα Δημοτικού, 8 χρονών, και να μου λέει, εγώ δεν είμαι κάτι τέτοιο, μπαμπά. Το κατάλαβες, Μάρκο? Το κατάλαβες? Το κατάλαβες, ε? Όποτε θες σου λέω. Το κατάλαβες? Το δίρανε! Το δίρανε. Καλά τον κάνανε! Όταν ήρθα στην παράστασή σου, αυτό το κόψες, ε? Το κόψες του μιλότυπου. Γιατί ρε Κώτα το κόψες? Τι το κόψες? Την οικογένεια, τα παιδιά. Τι τα βάζεις στη μέση, ρε φίλε? Είναι ντροπή. Και όταν ήρθα, ρε Κώτα, Κώτα. Η γριά η Κώτα έχει το zoom in. Α, γαλά, ε! Ρε Κώτα, γιατί δεν το έπαιξες? Go, 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 go!